Βασίλης Μοσχόπουλος, έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα με νούμερα για το πόσες μειώσεις έχουν υποστεί τα κονδύλια για τα σχολεία. Πριν από δύο χρόνια, η ετήσια επιχορήγηση για τα 30 σχολεία του Δήμου Αριστοτέλη ήταν 350.000 ευρώ. Πέρυσι πήγε στις 250.000 ευρώ και ξεπέρασαν τις 200.000 ευρώ μόνο τα έξοδα των καυσίμων, με πετρέλαιο 1 ευρώ, λειτουργικά έξοδα, δαπάνες κτλ. Φέτος, κύριε Ψωμιάδη, είναι 57.000 ευρώ, με πετρέλαιο είναι και 40 για όλο το Δήμο Αριστοτέλη. Τα έξοδα της μεταφοράς των παιδιών και ξαναήλθε τώρα η μεταφορά των παιδιών. Όταν την είχαμε, εμείς φωνάζανε και βρίζανε όλοι. Τώρα ξαναήρθε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της μεταφοράς των παιδιών. Νομίζει ο καθένας, νομίζω ότι είναι πανεύκολο. Δεν είναι πανεύκολο. Ο Διονύσης Ψωμιάδης από την πλευρά του δεν παρέλειψε να επισημάνει πόσο σημαντικοί είναι οι χώροι άθλησης, που επίσης, όπως είπε, έχουν ξεχαστεί λόγω οικονομικής στενότητας. Ξέρεις τι σημαίνει γήπεδο, η σωτηρία των παιδιών, και δεν το έχει αντιληφθεί κανείς. Και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, όπως να μην πω ποιοι, όπως κάποιους δίθεν ευαίσθητους, δίθεν οικολόγους, που μιλάνε και λένε συνεχώς οτιδήποτε θέλουν. Ποτέ κανείς δεν αναφέρει τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι η σωτηρία του παιδιού. Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης και σε δηλώσεις του στη διάρκεια κοινοβουλευτικού ελέγχου ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι οι Δήμοι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να αυτοχρηματοδοτούνται. Έχουμε 16.000 σχολεία. Μια απλή διαίρεση είναι 937,5 ευρώ για το σχολείο, μέσο όρο. Έχετε την εντύπωση ότι αυτά φτάνουν για να ζεσταθούν τα σχολεία στο χειμώνα? Υπάρχουν σχολιά, θυμάμαι το Δήμο Σερών. Είναι ένα πιλωτικό μοντέλο το οποίο εμείς το έχουμε επικαλεστεί και στη συζήτησή μας με τους ξένους. Η εφαρμογή του προγράμματος Εξοικονομώ Εκεί, συνδυασμένη με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, θα δημιουργήσει μια ενεργειακή αυτάρκεια, η οποία θα απομειώσει την ανάγκη κρατικών πόρων. Αν αυτό λοιπόν διευρυνθεί σε 500 σχολεία, όπως λέμε στο σχεδιασμό μας για το επόμενο διάστημα, με αμεσότητα και με κεντρική πηγή χρηματοδότησης, για να μην εξαντλούμε μονίμως τους ΚΑΠ, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ γρήγορα ανταποδοτικό αποτέλεσμα, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι, επειδή είναι ένα ζήτημα που μας ευαισθητοποιεί εξίσου με το όσο ευαισθητοποιεί και εσάς, δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν από τους μαθητές να κρυώσει φέτος. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να λυθεί το πρόβλημα στην πράξη. Από το 2009 οι οικονομικές επιχορηγήσεις στους Δήμους έχουν μειωθεί κατά 60%. Έχουν αυξηθεί όλες οι διοικητικές αρμοδιότητες, οι ευθύνες που έχουν περιπέσει στους Δήμους, έχει αναλάβει και το κοινωνικό κομμάτι και οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή, και κατάλαβε ότι αυτά είναι παρονιχίδα στα προβλήματα τα οποία μας περιμένουν. Πλέον εκείνο το οποίο υφίσταται είναι εθελοντισμός, να έχεις γερό στο μάχη, να αντέχεις στην κριτική του κόσμου, και όποιος μπορεί και νομίζει ότι είναι εύκολα μπορεί να επηρεάσει παιδιά. Ήταν πολύ σωστή η σκέψη του κ. Ψωμιάδη, ότι είμαστε μόνο για κριτική. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτε. Και εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση του Δήμου για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να δοθούν δίκαια και εκεί που χρειάζεται οι δαπάνες του Δήμου Αριστοτέλη. Όσον αφορά τις σχολικές επιτροπές, αυτές θα αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα φέτος,